πότε θα γίνουν αυτά, δώσ' μας ένα σημαδιακό πότε θα είναι αυτή η παρουσία σου και ακόμα πες μας πότε θα έρθει η συντέλεια του αιώνα. Ο Κύριος ως προς τις απαντήσεις είναι πολύ φιδωλός. Όχι ότι δεν θέλει να τους το πει. Θέλει να τους στρέψει την προσοχή τους σε άλλο χώρο, σε άλλο σημείο. Αλλά και οι μαθητές και εμείς, περίεργοι θα έλεγα όντες, περισσότερο θέλουμε να πληροφορηθούμε αυτά τα λεγόμενα εσχατολογικά. Από εδώ προήλθε μια ολόκληρη φιλολογία εσχατολογίας με κενά τα οποία συμπληρώθηκαν από τον Ζαχαρία, από προφήτες, από την επιστολή και τις επιστολές, ιδιαίτερα την Θεσσαλονική του Αποστόλου Παύλου. Αλλά όλα αυτά, χωρίς κανείς να έχει κανένα δικαίωμα να πει κάτι, στέκουν κυρίως σαν χώρος από προσανατολισμό. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον δεν μπορούμε να φύγουμε και δεν επιτρέπεται από τον Άγιο Λόγο του Θεού και τη γραμμή πλεύσεως που εκείνος χαράσει. Τι θέλω να πω. Τρία σημεία τους δίδει. Τρία στίγματα. Πράγματι θα συμβούνε ανακατατάξεις. Οι ανακατατάξεις θα είναι τρομερές, σεισμικές. Χρησιμοποιώ δική μου φρασιολογία. Και τρίτον θα είναι τέρατα. Τέρατα σημαίνει τεράστια πράγματα, μεγάλα πράγματα. Τους προειδοποιεί τρεις φορές να μην πλανηθούν. Αν θέλετε στο εδάφιο 5 να το διαβάσουμε. Και θέλουσι πολλούς πλανήσει. Στο εδάφιο 12 επίσης, επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών, θα έρθουν εδώ, λέει στο 11, ψευδοπροφήτες και θα πλανήσουν πολλούς. Δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά στο 24 εδάφιο, θα εγερθούνε ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θα δείξουνε σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ώστε ο επικεντρισμός του Κυρίου και στις τρεις αυτές ερωτήσεις των μαθητών, να το επαναλάβω, και ερωτήσεις διαχρονικά της Εκκλησίας, είναι προσέξτε και στρέψτε την προσοχή σας όχι στα γεγονότα, όχι σε όσα θα συμβούν, αυτά θα συμβούνε, αλλά προσέξτε στην πνευματική σας υπόσταση, ένα, και στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, δύο. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μην βασιστεί στην διδαχή, την όποια όση γίνεται στην Εκκλησία. Πρέπει να αρχίσουμε, αγαπητοί αδελφοί, να μελετάμε το βιβλίο του Θεού. Μία από τις αιτίες που δημιουργούνται, κυρίως όμως που απλώνονται οι πλάνες, είναι το ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η πιστή, αν έτσι μπορώ να το πω, είναι ακατάρτιστη, απληροφόρητη. Το πρώτο κήρυγμα που άλλος ακούει, αρκεί να του δώσει μερικά σημαδιακά. Είδες τι έγινε εδώ, έπεσε ένα αεροπλάνο, σταμάτησε ο κινητήρας ενός ελικοπτέρου, δεν το λέει εδώ. Αυτή η έλλειψη σωστής κατάρτισης που αποτελεί συνέπεια μιας βαθύτερης και βαθύτερης μελέτης της Εκκλησίας δεν θα φέρει τελικά καλά αποτελέσματα. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το βιβλίο. Τι λέει αυτό το βιβλίο?
Κάποιος έχει ένα κενό, κάποιος έχει μία απορία. Μην την πείτε σε ανθρώπους. Πάντοτε τις απορίες σας να τις κρατάτε με ένα κόκκινο μολυβάκι κάπου εδώ στο περιθώριο του βιβλίου σας. Πάντα. Και το Πνεύμα του Θεού με έναν αδελφό σε ανύποπτο χρόνο, με ένα κήρυγμα που ο άνθρωπος του Θεού δεν ήθελε να πει αυτό που εσύ δεν είχες καταλάβει, τίποτα από αυτά, με κάτι που θα διαβάσεις, με ένα άλλο εδάφιο μέσα από τη βίβλο θα σου απαντήσει. Αν παρά τα αυτά βιάζεσαι, με τη χάρη του Χριστού εδώ είμαστε για να σου πούμε, όχι να τάμουμε τις αλήθειες, αλλά να σου πούμε το γενικό κλίμα, τι περίπου νομίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξέρουμε καλύτερα από σένα τον Λόγο του Θεού ή έχουμε ειδική πληροφορία. Ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοιο πνεύμα. Σημείο δεύτερον, μετά την πλάνη, μη σπεύσετε να ερμηνεύσετε τα γεγονότα. Είδες με το τσουνάμι τι έγινε. Όσοι διαβάσατε εφημερίδες στην εποχή εκείνη, τις μέρες των Χριστουγέννων, είχαν όντως μια ανασκόπηση, μια ιστορική αναδρομή απέναντι στο ως προς το φυσικό αυτό γεγονός με τα τραγικά όντως αποτελέσματά του, αλλά και επί των ημερών μας είχε γίνει το 83 στην Αλάσκα. Και θυμάμαι, το έχουμε ξαναπεί, 1502 π.Χ. το μεγάλο αυτό παλιρροϊκό κύμα ύστερα από την καταστροφή της νήσου της Σαντορίνης, το οποίο κατέστρεψε τον δεύτερο μηναϊκό πολιτισμό με τα γνωστά αποτελέσματα. Ένα άλλο φοβερό τσουνάμι που είχε πλήξει κάποτε την Αυστραλία, αλλά όσα εντοπίσαμε. Ναι, βρισκόμαστε μπροστά σε γεγονότα, να το επαναλάβω, αυτά που ο Κύριος εδώ ονομάζει τεράστια, αλλά είναι εξαιρετικά πρόχειρο και παράτολμο από τα γεγονότα καθεαυτά να βγάλουμε οριστικά και τελικά συμπεράσματα. Θα είναι συνδυασμός. Και θα ενθυμίσετε από τα προηγούμενα μαθήματα το πρώτο σημαδιακό αντικείμενο σημείων αλλαγής, μεταβολής, είναι η αλλαγή της ηθικής και πνευματικής υπόστασης των ατόμων, των προσώπων. Έχουμε μία προσκατοφερή κατεύθυνση, μία πτώση ηθική και πνευματική των ατόμων. Ποτέ τόσο μεγάλη τραγωδία όσο στην σημερινή εποχή επί παγκοσμίου κλίματος. Αυτή την άκρη από το τσουνάμι, αυτό στον τελευταίο καιρό, την άκρη από αυτό το ηθικό τσουνάμι την περνάμε και στην Ελλάδα. Είδες καμιά φορά που είναι ένα βαρύ, λέει, ένα χαμηλό, λέει ο καπετάνιος εδώ, ένα χαμηλό βαρομετρικό, και ίσα λέει, ίσα επήρε την Ελλάδα και αν πάει προς αλλού και τι ήταν να μας πάρει. Σκέψτε να μας έπαιρνε ολόκληρο. Ίσα ίσα λέει, η άκρη μας πήρε. Έτσι και εμείς από το τσουνάμι αυτό το παγκόσμιο, το ηθικό πνευματικό, περνάμε μια κρίση την οποία γνωρίζετε και από την οποία ως προς τα σχόλια εμείς εν Χριστώ απέχομεν, διότι προσευχόμεθα. Για ό,τι προσεύχεσαι δεν το σχολιάζει. Αλλά άτομα αυτού του καθεστώτος δημιουργούν οικογένειες. Αντιλαμβάνεστε τι οικογένειες δημιουργούν. Το σύνολο των οικογενειών αποτελεί το κοινωνικό στάτους των ημερών μας. Και εδώ φίλο να κάνω, πρέπει να κάνω μια παρένθεση. Οι ηθικές αξίες δεν είναι χειρότερες τώρα στο γενικό μέτρο τους από ό,τι ήταν στην Ρώμη, αργότερα στο Βυζάντιο, αργότερα στην Ευρώπη.
Σας έχω μιλήσει και σας έχω πει για έναν πνευματικό άνθρωπο, ένα πιστό άνθρωπο, έναν όντως στοχαστή καθαρή συνειδήσεως άνθρωπο, τον Wesley. Αυτός έζησε μια εποχή στην Αγγλία, έζησε μια εποχή στην Ευρώπη όπου οι ηθικές και οι πνευματικές αξίες όχι είχαν καταρακωθεί, απλά δεν υπήρχαν. Όταν υψώθηκε μέσα του ένα φοβερό ερωτηματικό στο Wesley: είναι δυνατόν, είναι μπορετό? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνε λοιπόν χαμένοι? Να πω ότι είναι σωσμένοι, δεν είναι? Η ζωή τους, η διαγωγή τους, η πολιτεία τους, οι διαδρομές τους, οι σκέψεις, οι ενεργείες τους δεν είναι πνευματικών ανθρώπων? Αλλά όλοι τους θα πάνε όλοι? Και για πρώτη φορά ο άνθρωπος αυτός συνέλαβε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αναγεννηθεί δια του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα έρθει αργότερα μια άλλη περιοχή χρόνου όπου θα λάβει την πληρότητα του Πνεύματος. Ο άνθρωπος αυτός έτσι δημιούργησε την απαρχή, είναι ο πρώτος που εισήγαγε την αντίληψη περί μιας δεύτερης εποχής, μιας δεύτερης χάρης. Αλλά ο άνθρωπος αυτός το εννοούσε εις το χώρο του αγιασμού. Πολύ γρήγορα όμως αυτή η δεύτερη χάρη σε επεξετάθη για να καταλάβει όλο εκείνο το φάσμα το οποίο και σήμερα ακόμα και υφίσταται και, ας μου επιτραπεί, ταλαιπωρεί της Εκκλησίας. Αδελφοί, θα ξαναγυρίσουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Σταυρός έγινε γνώση, εγκεφαλισμός, αλλά όχι τρόπος ζωής. Δεν είναι καθόλου ντροπή, δεν είναι τίποτα από αυτά άσχημο. Ένα από αυτά τα πρωινά θυμάμαι, ένας κύριος μου είπε: θέλω να πάω. Με συγχωρείτε, λέω, πώς βρεθήκατε εδώ στη στάση? Δεν ξέρω, λέει. Πω, είστε, λέω, τελείως μακριά, επί άλλης κατευθύνσεως. Θα κάνετε το εξής: μάλλον θα ξαναπάτε από μια κεντρική αρτηρία και από εκεί και πέρα ξαναρωτήστε. Εδώ είστε τελείως μακριά. Δεν ήταν ντροπή ούτε που με ρώτησε, ούτε ήμουν ένας υπέροχος αξιωματικός της τροχέας. Γνωρίζω περισσότερα από τον Χρήστο. Πού είναι ο Χρήστος? Κάπου είναι το Χρήστο. Καλώς τους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ξαναγυρίσουμε στη βίβλο, θα ξαναγυρίσουμε στη σωστή γνώση, θα ξαναγυρίσουμε στη μελέτη της Εκκλησίας. Πρόσωπα και οικογένειες και εκκλησίες έξω από την κεντρική γραμμή της διδαχής θα έχουν προβλήματα, έντονα προβλήματα. Ο Κύριος, είμαστε στο τρίτο σημείο, κάνοντας την ανασκόπηση, δίδει ένα μέτρο. Πρώτον λοιπόν τα γεγονότα, πρόσωπα, οικογένειες, κοινωνικός, ηθικός, πνευματικός, βίος και πορεία, και τρίτον η Εκκλησία. Το ρολόι της παγκόσμιας ιστορίας δεν είναι ο λαός Ισραήλ, αλλά είναι η Εκκλησία. Προσέξτε μήπως η Εκκλησία πλανηθεί, και θα είστε υπόλογοι και θα είμαι περισσότερο από σας υπόλογος για την πλάνη της Εκκλησίας. Μία πλάνη δεν ξέρετε πού μπορεί να οδηγήσει. Δεν υπάρχουν μικρές ή μεγάλες πλάνες. Η πλάνη είναι απόκληση. Πού οδηγείται και πού μπορεί να οδηγηθεί ένα καράβι όταν δεν τραβήξει την σωστή ναυτιλιακή του γραμμή πλεύσεως, εσείς αντιλαμβάνεστε. Ένα άλλο σημείο είναι ότι θα έρθει κάποια εποχή όπου η αγάπη ψυγίσεται. Θα ψυχρανθεί, λέει στη μετάφραση. Θα ψυγεί σημαίνει τελείως διαφορετικό πράγμα. Σας είπα το παράδειγμα με το ποτήρι, το νερό, θα το βάλετε στο ψυγείο, θα αρχίσει η ψήξη, αλλά αρχίζει από πάνω. Αρχίζει από την κεφαλή. Η κρίση θα αρχίσει από την Εκκλησία. Να προσεύχεστε για τους ανθρώπους οι οποίοι
έταξαν τους εαυτούς του να σας πλύνουν τα πόδια, καθώς δεν γύρεψαν στο κλίμα το δικό μας τουλάχιστον. Δεν γυρέψαμε από κανέναν τίποτα, μόνον προσευχή, κατανόηση και τήρηση ως προς τα σφάλματά μου τι ο Άγιος Λόγος του Θεού λέει. Η αγάπη των πολλών θα ψυγεί. Είναι τότε που θα ηγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν σημεία μεγάλα και τέρατα. Είναι η τρίτη φορά, 24 εδάφιο, που μιλεί ο Κύριος, αν θέλετε με λιγμό, για την εκκλησία του. Αν μπορέσουν αυτοί, θα πλανήσουν πολλούς και αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και τους εκλεκτούς. Η αγάπη, καθώς θα ψυγεί, θα οδηγήσει σε μια άλλη κατάσταση, την αποστασιοποίηση των μεταξύ μας θέσεων και σχέσεων. Θα απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Μια μορφή απογοήτευσης θα πέσει. Είναι κάτι, να το επαναλάβω, εκτός σχολείων, που και σήμερα το διαβάζετε, το ακούτε, το βλέπετε. Όχι. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα τούτη η αποστασιοποίηση, ετούτος θα έλεγα ο διαφορισμός και διαχωρισμός μας, ώστε ο ένας θα παραδώσει τον άλλο. Είναι δυνατόν? Ναι. Είναι όμως καρπός, είναι προϊόν, είναι συνισταμένη, είναι αποτέλεσμα. Προσέξτε μήπως παγώσουμε. Και δεν μένω στο σπίτι μου να προσευχηθώ. Σωστό. Και δεν μένω σπίτι μου να διαβάσω. Και αυτό σωστό. Μόνον ένα θα σας θυμίσω. Ελπίζω ο Κύριος ο Θεός να μου δώσει τη δυνατότητα να το αναπτύξουμε κάποτε, μια Κυριακή πρωί, στο μέτρο του Μπορετού. Στον Κορνήλιο, θα ενθυμίστε, ο Θεός με τον απεσταλμένο του και ο Κύριος, καθώς εμφανίζεται εν πνεύματι Αγίο, κάνει κάτι παράδοξο και παράξενο, Σπύρο. Συγγνώμη, λέει, Θεέ, δεν το ξεκίνησες. Ορθά το ξεκίνησες. Και είπε στον Πέτρο να πάει και είπε στον Κορνήλιο να τον καλέσει. Τελείωσε το, πες τους τι θέλεις να τους πεις. Όχι, λέει. Εγώ, λέει, τους ειδοποίησα. Τη γέφυρα θα την κάνει ο Πέτρος. Μα γιατί να την κάνει ο Πέτρος? Να περπατώ τρεις μέρες. Να περπατάνε άλλες δύο μέρες οι άλλοι. Βλέπετε, είναι η Εκκλησία. Και προσέθετο τους σωζωμένους ο Θεός επί το αυτό. Στην Εκκλησία, λέει ένα άλλο κείμενο. Ναι, μπορείς να προσευχηθείς. Χαίρο πάρα πολύ για μια εκκλησία. Ο Κύριος έχει επιτρέψει κάποιες δεκαετίες και την διακονώ και την πυρετώ. Με ανέχονται, δηλαδή, θέλω να πω, οι άνθρωποι. Ό,τι του συμβεί, ό,τι αρρώστια, όποιο πρόβλημα, σηκώνεται ένας απάνω. Εκ των οικείων. Συμβαίνει στο παιδί μου, στη γυναίκα μου, στον άντρα μου αυτό το θέμα. Έχουμε... Μας είπε ο γιατρός να κάνουμε αυτό ή αυτό. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, αδελφοί, να το πείτε. Η Εκκλησία. Θα προχωρήσω λιγάκι ακόμα. Εδώ μιλάει για φυγή, να μην γίνει χειμώνα, να μην γίνει. Άλλοι μόνο σε αυτές οι οποίες εγκυμονούν. Άλλοι μόνο σε αυτές οι οποίες θυλάζουν. Θυλάζονται. Οι γυναίκες θυλάζονται, τα μωρά θυλάζουν. Εδώ πρέπει να είναι ή το 70 μετά Χριστόν, η φοβερή αυτή, η φρικ,
πιαστική εκείνη η ιστορική καμπή, η τόσο γνωστή σε εσάς με τον Τίτο, ή κατ' άλλους είναι το 132, ξαναμιλήσαμε γι' αυτό με τον Αδριανό και τις πύλες του Αδριανού. Αλλά τέτοιες συμφορές η Ιερουσαλήμ έπαθε πολλές. Ποτέ μην ξεχάσετε τους μουσουλμάνους όταν μπήκανε στην Ιερουσαλήμ και έσφαξαν τα πάντα και τους πάντας, και ποτέ μην ξεχάσετε τους Αγίους αυτούς σταυροφόρους, βοήθειά σας να είναι. Όταν μπήκανε στην Ιερουσαλήμ έπνιξαν την Παλαιστίνη στο αίμα. Τι θα γίνει μάλλον και στο τέλος των ημερών, στη μεγάλη αυτή σύγκρουση, την κρούση αυτή που θα γίνει όταν οι βόρειοι λαοί θα στρατεύσουν και η Ευρώπη, έτσι βγαίνει περίπου στην τομερή εκείνη σύγκρουση ή στην κοιλάδα, τη γνωστή σας την κοιλάδα, όταν μάλλον τα κίτρινα στρατεύματα κατά εκατομμύρια θα περάσουν τους δύο ποταμούς, τον Εφράτη και τον Τίγρη. Αλλά περί αυτών δεν βάζω ερωτηματικά, απλώς δίνω μια ευχέρεια. Αν κάποιος άλλος με ωμέγα αλλιώς νομίζει ή σκέπτεται, έχει διαβάσει ή τοποθετηθεί, η κεντρική γραμμή είναι ότι οριμάζουν οι τελευταίοι καιροί. Να το επαναλάβω, στην εκτροπή προσώπων ή στην τραγωδία των οικογενειών ή στην κοινωνική κατάρρευση, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ προσεύχεστε στην παγκόσμια κοινότητα. Ποτέ δεν θα ξεχάσετε ότι επί ημερών δικών σας, το 1989-90-91, οι μεγάλες εκείνες μεταβολές που έγιναν ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα, όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, ξαναγυρίσαμε στη ρωμαϊκή εποχή. Τώρα πλέον έχουμε έναν πόλο, μία δύναμη, μία κυβέρνηση, ένα χρήμα, μία εξωτερική πολιτική, μία παγκόσμια στρατιωτική οντότητα, μόνον μία. Ξαναγυρίσαμε στη ρωμαϊκή εποχή, στα χρόνια του Κυρίου. Το παζλ φαίνεται ότι αργά και σταθερά συντίθεται και ολοκληρούνται. Και ο Κύριος θα πει: «Ιδού σας τα προείπα όλα». Δεν μας είπες λεπτομέρειες, δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες. Θα σας πω μονάχα να είσαστε έτοιμοι. Θα σας πω μονάχα να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Θα σας πω να μην εγκαταλείψετε την εκκλησία σας. Θα σας πω να φοβηθείτε και να προσέξετε από πνεύματα και διδασκαλίες πλάνη. Ιδιαίτερα αυτή η έπαρση των ημερών μας. Εμείς τα ξέρουμε, εμείς είμαστε, εμείς κατέχουμε, εμείς. Βάλτε ένα ερωτηματικό. Αν θέλετε στο ερωτηματικό προσθέστε και λίγα δάκρυα. Ο Θεός να μας φυλάξει. Σεις θα είστε η έσχατη πάντων, η τελευταία. Θα σας πούνε όταν τέλος θα ολοκληρωθεί το παζλ ότι να το, εδώ είναι, σε μας είναι, κοντά μας είναι, στην έρημο είναι, μη εξέλθετε. Αν σας πούνε είναι εδώ κάπου ταμείον, είναι ο κλειστός προσωπικός χώρος, μη πιστεύσετε. Ο ερχομός μου θα είναι ξαφνικός, θα τον ειδεί πάσο οφθαλμός και θα κλάψουν επ' αυτόν όλοι οι άνθρωποι. Είναι ακριβώς και θα είναι όπως η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και το φως της φέγγει, φαίνεται έως δυσμών. Ούτω θα είστε, θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και το περίφημο
28, όπου είναι το πτώμα, εκεί θα συναχθούν και οι αίτιοι. Τα γεγονότα, οι πολεμικές καταστάσεις, οι ετοιμασίες των ανθρώπων. Ξανά διάβασα ένα άρθρο ενός από αυτούς που ξέρουν πολλά, αλλά θα βάζετε πάντοτε ερωτηματικά, γιατί δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι. Όμως ύψωσε ένα κίνδυνο ο άνθρωπος αυτός. Σκεφτείτε, λέει, μια ομάδα κακοποιών ανθρώπων. Τώρα ποιους λέμε κακοποιούς δεν ξέρω, θα το δούμε εν προόδο, οι οποίοι κατέχουν πυρηνικά όπλα. Τι θα τα κάνουν, λέγε Πέτρο, ο Θεός θα φυλάξει. Τι εκβιασμούς μπορούν να κάνουν, πυρηνικά όπλα. Και ήδη σήμερα, όπως διαβάσατε στις σημερινές εφημερίδες, δύο ακόμα κράτη ομολόγησαν ότι διαθέτουν πυρηνικό εξοπλισμό. Και το Ιράν, πριν 30 χρόνια έπεσε ο Σάχης της Περσίας και στην θέση του ανέβηκε ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, ο οποίος ήταν εξόριστος στη Γαλλία. Ήμουν στη Γαλλία την εποχή εκείνη και θυμάμαι, βλέπαμε, διαβάσαμε. Έπεσε ο Σάχης, απεμακρύνθη, και η Βόρειος Κορέα, η οποία είπε δεν ήταν δυνατόν δια του αρχηγού τους, και αυτοί κάποια τελετή είχαν σήμερα, κάποια επέτειο, δεν θυμάμαι πια, διάβασα. Ναι, έχουμε πυρηνικό οπλοστάσιο, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Όταν μας απειλεί η Νότιος Κορέα, από στιγμή σε στιγμή, με τους συμμάχους τους να μας καταλάβουν, να, πόσα να. Μέσα σε μια μέρα ομολογούνται δύο ακόμα κράτη να κατέχουν πυρηνικά. Αδελφοί, πόση ειρήνη έχει η Εκκλησία του Χριστού, πόση γαλήνη έχει, πόση ηρεμία έχει η καρδιά της. Κύριε, ούτε μια τρίχα από το κεφάλι μου δεν θα πέσει αν δεν μπεις εσύ. Να πέσει η 688. Κάνεις έτσι στην τσατσάρα, αλλά δεν βλέπεις, έχει το γραμμένο μας απάνω. 688. Αδέρφια, σας οικετεύω θερμός. Το πρωί θα γονατίζετε και θα ευχαριστείτε, και το βράδυ θα ευγνωμονείτε. Την τελεία ειρήνη. Η τελεία ειρήνη είναι παιδί της τελείας εμπιστοσύνης. Πόσες φορές κάνουμε ένα σφάλμα, έδωσα κάτι στον Ανδρέα να δημοσιεύσει, και λέμε στους ανθρώπους να εμπιστεύεσαι στο Θεό, ρε παιδί μου, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ. Ποιον Θεό να εμπιστεύεται που δεν ξέρει το Θεό? Αυτός πρέπει να μάθει το Θεό, να αγαπήσει το Θεό, να αγκαλιάσει την υπόθεση του Θεού στη ζωή του, και τότε θα τον εμπιστευτεί. Και αν τον εμπιστευτεί, τότε θα έρθει η ειρήνη. Του λες, είναι σαν να του πεις μιανού σε μια γλώσσα που δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει για τον πονοκέφαλο. Λέει, σε κατάλαβε? Εγώ, λέει, του το είπα. Λέει, κατάλαβε τίποτα? Μα δεν ξέρει, λέει, τη γλώσσα μου αυτός. Τότε τι κάναμε? Τι του λες να εμπιστευτεί στον Θεό? Η Εκκλησία πρέπει επιτέλους να μάθει πως έχει ένα μεγάλο καθήκον να πληροφορήσει. Μιλάμε για τον ελληνικό λαό. Σας φαίνεται παράξενο? Μιλάτε μαζί μου. Είμαι κομμάτι από αυτό το λαό. Πώς θα το κάνετε? Δεν ήξερα περί Θεού. Είχα μια αδιαστρεβλωμένη, μια θεωρητική αντίληψη, αρνητική έως ελαφρώς κουτί. Αλλά δεν ήξερα την αλήθεια. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και από απόψε μπαίνει στο τρίτο μέρος. Άτομα, οικογένειες, κοινωνίες, πνευματικά, ηθικά, ένα. Η Εκκλησία με τους κινδύνους, δύο, λατινικό. Και τρίτον, θα έρθει, όπως μας είπε στο 28, η θλίψη. Εκάμαμε τους τρεις διαχωρισμούς.
αυτούς οι οποίοι είναι ως εν σχέση με την αρπαγή της Εκκλησίας προθλιψική, θα σηκωθεί η Εκκλησία και θα φύγει πριν αρχίσει η θλίψη, η μεγάλη θλίψη. Άλλοι οι οποίοι λένε θα μείνουν 3,5 χρόνια εδώ η Εκκλησία, και στα 3,5 όταν θα αποκαλυφθεί ο άνομος και βγάλει τη μάσκα και δειχθεί ποιος πράγματι είναι, τότε θα φύγει η Εκκλησία. Και υπάρχει μια αντίληψη ότι η Εκκλησία θα είναι εδώ και τα 7 χρόνια, τα χρόνια της θλίψεως και της μεγάλης θλίψεως, 3,5 και 3,5. Πάρτε όποια θέση θέλετε. Η προσωπική μου αντίληψη με τα ελληνική θέση είναι 3,5 και 3,5. Και οι τρεις αντιλήψεις και οι τρεις θεωρήσεις και οι τρεις απόψεις έχουν βάσεις, εδράζονται στην Αγία Γραφή. Μετά την θλίψη των ημερών εκείνων μπαίνουμε στο τρίτο λοιπόν τώρα κεφάλαιο, ένα λατινικό, πρόσωπα, οικογένειες, κοινωνίες, ηθική, κοινωνική, πνευματική ζωή. Δεύτερο κεφάλαιο, η Εκκλησία, η κίνδυνη, η πλάνη, η ψυχρότης, ο ένας θα παραδώσει τον άλλον. Και τώρα μπαίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο. Ευθύς μετά την θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θα πέσουν από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Έχουμε λοιπόν τώρα κεφάλαιο τρίτο μία σειρά φαινομένων ουρανίων, ουράνια φαινόμενα αυτά. Ξεκινάει με τον ήλιο, την σελήνη και τα αστέρια. Κάποιες δυνάμεις που τα κρατάνε και τους δίνουν την ικανότητα να φωτίζουν, αυτές οι δυνάμεις θα σαλευθούν. Υπάρχει απάνω σε αυτό μια θεωρία ενός Ρώσου επισκόπου από το Κίεβο, πρέπει να είναι πρώτης επαναστάσεως του 1917, περί το τέλος, περί τα τέλη του προπερασμένου αιώνα, ο οποίος έδωσε μια ερμηνεία που την εποχή εκείνη τουλάχιστον είχε ταράξει, αλλά και είχε επηρεάσει πολλούς Ευρωπαίους θεολόγους, ότι ο ήλιος, η σελήνη και οι αστέρες είναι πνευματικές οντότητες, με πολλά, ιδιαίτερα από τον Ζαχαρία, παρμένα. Φαίνεται ότι η θεωρία αυτή έχει μάλλον εγκαταληφθεί. Από όσα πολύ λίγα διαβάζω, δεν την αναφέρουν πλέον σαν μια θεωρία η οποία κρατάει, απλώνεται δυναμικά, παρουσιάζεται στο προσκήνιο της θεολογίας και ειδικότερα της εσχατολογίας. Δεν θα επιχειρήσω, νομίζω πως τον θυμάμαι, αλλά να μην το πω, ένας επίσκοπος Ρώσος της κρατικής τότε Ρωσικής Εκκλησίας από το Κίεβο. Το Κίεβο και ο Οδυσσός υπήρξαν για τη Ρωσική Εκκλησία οι δύο πόλοι της θεολογίας των. Οι δύο πόλοι της θεολογίας των. Αφού λοιπόν, προσέξτε, το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος η Εκκλησία και το τρίτο μέρος, οι ουράνιες δυνάμεις θα σαλευτούνε, τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Εδώ όντως μπορούμε να αναπευθούμε στο δεύτερο κεφάλαιο της Β' προς Θεσσαλονικής Επιστολής. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου θα φανεί εν το ουρανό, και καθώς θα φανεί θα θρηνήσουν πάσε εφηλέ της γης και θα ειδούνε τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Εδώ θα ήθελα, το ξέχασα, να σας κάνω μία αναπομπή με τον επίσκοπο τον Ρώσο από το Κίεβο. Τώρα τελευταία, νομίζω και αγαπητοί αδελφοί στην Ελλάδα, του κλίματός μας, το υποστηρίζουν ότι
Εκείνος ο οποίος ακόμα κρατάει και με το χέρι του δεν επιτρέπει τα γεγονότα να έχουν μια ταχύτατη εξέλιξη, είναι η υπαρκτή τάξης. Η τάξης. Ό,τι λέμε νομοθεσία, ό,τι λέμε στρατός, ό,τι λέμε δυνάμεις αστυνομικές, η τάξης, η κοινωνική τάξης. Αυτή λέει θα σαλευτεί, θα φύγουνε και το συνδυάζουνε ακριβώς με αυτό το σημείο. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Άκουσα έναν αγαπητό αδελφό ο οποίος έντονα και χωρίς προβληματισμούς αντιρρήσεως είχε τοποθετηθεί απάνω σε αυτή την θέση, η οποία είναι σεβαστή. Η τάξη. Θα σελευθεί η τάξη. Αγαπητοί, να γιατί όταν θα έρθει ο Κύριος δεν πρέπει η Εκκλησία να είναι εδώ. Διότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, όταν φανεί το σημείο και έρθει ο Κύριος, θα είναι η γιωμάτη χαρά, θα είναι η νύμφη, θα είναι η στολισμένη, σε λίγο φεύγει. Δεν θα ανήκει, δεν μπορεί να ανήκει στο χώρο εκείνο του θρήνου. Θα θρηνήσουν πάση εφηλές. Ποια νύμφη θρηνεί όταν κρατάει τα λουλούδια που μπαίνει στην εκκλησία? Είναι γεμάτη χαρά και γεμάτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπετε, δεν πρέπει να είναι η εκκλησία εδώ. Η εκκλησία του Ιησού Χριστού θα έχει φύγει. Και οι φυλές, Μανώλη, θα κλάψουνε. Θυμάμαι πρέπει να είναι στο Λουκά, στο 23. Ναι. Και πάντες οι όχλοι οι συνελθόντες εις την θεωρίαν ταύτην του Σταυρού, βλέποντες τα γενόμενα, υπέστρεφον τύπτοντες τα στήθη αυτών. Γύρισαν πίσω από το Γολγοθά χτυπώντας τα στήθη τους. Ο Μάρκος λέει θρηνούντες. Αλλά ήταν οι Γιώργοι αργά. Και μέσα σε αυτήν την τραγωδία αργά δεν θα ξεχάσετε εκείνον ο οποίος προσέφερε τον τάφο και λουλούδια και αρώματα και σάβανα για να διαγωνίσει, για να υπηρετήσει, για να εκφράσει την αγάπη του στον Κύριο. Πόσο λυπηρό ήταν. Αν θα κάνεις κάτι με τον Κύριο, αν θα κάνεις κάτι για τον Κύριο, το κάνεις τώρα. Ο Κύριος ευχαρίστησε αναμφισβήτητα αργότερα τον άνθρωπο αυτό, τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας, αλλά δεν τον χρησιμοποίησε τον τάφο. Έπειτα από λίγο ο τάφος ευρέθηκε κενός. Αγαπητοί, μένει το τελευταίο, το 31, αν θέλει ο Θεός. Θα ανήκεις σε αυτούς που θα θρηνήσουν ή σε αυτούς που θα τραγουδήσουν «Έρχεται ο Κύριος ημών»? Έχεις τη γλυκιά βεβαιότητα πως αν τούτο γίνει απόψε, σε οικετεύω και σε παρακαλώ αυτό το βράδυ μη φύγεις εάν δεν έχεις δεχτεί την σωτηρία του αίματος, εάν δεν έχεις δεχτεί τον αγιασμό εξ Αναστάσεως, εάν δεν έχεις αποφασίσει να υπηρετήσεις το Κύριο. Αδελφοί, αυτά είναι τα γεγονότα, έτσι είναι χωρισμένα. Το τελευταίο είναι το κοσμογονικό.
ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια. Θα τον δούνε, θα κλάψουν, θα δαγκώνουν τη σάρκα τους, θα ζητήσουν να πεθάνουνε, αλλά ο θάνατος δεν θα έρχεται. Δεν τρομάζουμε, πάντα τότε απέφυγα. Δεν θέλω να δημιουργούμε ποτέ και δεν πρέπει να δημιουργούμε αισθηματικούς και συναισθηματικούς χώρους με φωτιές και με πίσα, έτσι με ένα μάγειρα να κάνει έτσι τα καζάνια. Τίποτα από αυτά. Όμως θα πρέπει να εντοπιστούμε στο πάζλε. Ο Κύριος έκαμε έργο σωτηρίας. Τέλειο, ολόκληρο, απόλυτο. Έχεις αυτή τη γλυκιά βεβαιότητα. Ακολούθησε απόψε τον Κύριο. Thank you.